με μεγάλο σεβασμό και αγάπη προς εσάς, να ρωτήσω μόνο πώς είστε. Μετά από όλα αυτά, ακούσατε τόσα πολλά. Όμως εμείς ξέρουμε ότι τα είχατε πει από την αρχή. Θέλετε να πείτε κάτι? Θα σας δώσω ένα μανταρίνι, γιατί πρέπει να περιμένατε πολλή ώρα. Περιμένουμε. Πάρτε ένα μανταρινάκι. Ο κύριος Κακλέας είπε τα καλύτερα για σας. Τα ακούσατε? Ναι, ναι. Έχετε να πείτε κάτι ως προς αυτό? Όχι, καλή επιτυχία του εύχομαι. Εντάξει, παιδιά, να πω κάτι. Και επειδή όντως η Μένια τον περίμενε πραγματικά ναι, πολλή ώρα, πολύ ώρα, θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει θέμα ο άνθρωπος, να σηκωθεί να φύγει. Να πει τι με περιμένετε, τι μου έχετε στήσει καραούλι. Το ένα τ' άλλο. Ήταν πολύ ευγενικός. Ευγενέστατο. Και για μένα, και να σου πω ότι μόλις έκλεισε η κάμερα, για να πούμε και ένα παρασκήνιο, μίλησε και με τον οπερατέρ και με τη Μένια, τη δημοσιογράφη μας, πολύ ευγενικά. Οπότε εγώ αυτό προσωπικά το εκτιμώ. Βέβαια. Γιατί με κάποιους άλλους οι οποίοι μπορεί να κάνουν υστερίες κτλ. Αυτό. Μα δεν έχει και κάτι άλλο να πει όμως, Κατερίνα μου, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ σαφής. Εμείς ήμασταν η μόνη εκπομπή που από την αρχή είχαμε τονίσει ότι είχε ενημερώσει την παραγωγή από το καλοκαίρι. Από το, καλοκαίρι το οποίο, αν θέλεις, αλλάζει αρκετά την αποστολή. Είναι σωστό, ρε παιδιά. Είναι το υποθέτω. Και να μην είχαμε πει, και να είχαμε πει κάτι άλλο. Θα μιλούσε ο άνθρωπος. Όχι, όχι, δεν υπόθηκε όμως αυτό από την αρχή. Και λέει που θα μιλήσω, που δεν θα μιλήσω. Θεωρώ ότι δεν θέλει να μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, εφόσον ήμασταν όμως, δεθήκαμε εκεί και τον περιμέναμε. Εμάς η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι, πολύ καλά κάναμε. Ο άνθρωπος μίλησε ευγενικά. Αυτό ήθελα να πω.